Πραγματοποιήθηκε χθες η συνεχιζόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά το πρώτο μέρος που έλαβε χώρα την Τετάρτη 20 Μαΐου. Λόγω της ιδιαιτερότητας ημέρας που μεσολάβησε ανάμεσα στις δύο συνεδριάσεις, δηλαδή της 21ης Μαΐου, που ήταν η επέτειος της Ένωσης Επτανήσου με την Ελλάδα, υπήρξαν και χαιρετισμοί από τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, ενώ ακολούθησαν και οι πρόεδροι των Περιφερειακών Συμβουλίων Αττικής και Δυτικής Ελλάδας, Χρήστος Θοδωρόπουλος και Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίμφθηνε και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Απόστολος Τζικώστας. Παρά το γεγονός ότι οι δύο συνεδριάσεις ήταν πολύ ωραίες, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα περισσότερα θέματα, ενώ απαντήθηκαν όλες οι επερωτήσεις που κατατέθηκαν. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, Νίκος Μπουζακίτης, σε επικοινωνία που είχε με το Start, αναφέρθηκε στις δύο συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν. Κυρίαρχο θέμα στην συνεδρίαση της 25ου του 2020 ήταν η έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και της έκτης υγειονομικής περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων, Υπήρου και Δυτικής Ελλάδος για την εκτέλεση των υποέργων τεχνικών συμβούλων του έργου αποκατάσταση κτηρίων των κέντρων υγείας περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο. Εδώ και πολλές δεκαετίες τα κέντρα υγείας των Ιωνίων Νήσων, 12 τον αριθμό, δεν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο με αποτέλεσμα κυριολεκτικά να ρημάζουν. Εξασφαλίστηκε μια πίστοση περίπου των 6 εκατομμυρίων από τον Υπουργό για την αποκατάστασή τους και σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητήσαμε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια για την σύναψη συμβάσεων με 4 τεχνικούς συμβούλους για την δρομολόγηση, ολοκλήρωση και δημοπράτηση των 4 υποέργων που θα προκύψουν από αυτήν την προσπάθεια που γίνεται για την αποκατάσταση των κέντρων υγείας. Ό,τι δεν συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 25ου, συζητήθηκε χθες, 22ου, πλην των δύο τελευταίων θεμάτων. Το τελευταίο θέμα που δεν συζητήθηκε αφορούσε το ψήφισμα για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Συζητήθηκε, αλλά δεν πρόλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο να ψηφίσει γιατί μας έκοψε το σύστημα. Και δεν συζητήθηκε και το 17ο θέμα που έχει να κάνει με το σχέδιο της περιφέρειας σχετικά με τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στα Ιόνια νησιά με εισηγήτρια την κυρία Μπαλού και τη λαϊκή συσπήρωση.